δωρεάν παραγόρευση κρίση δημοτικού κτηρίου στη δημοτική κοινότητα Πλαγιά για τη στέγαση του πυροσβεστικού κλιμακίου Πλωμαρίου. Πριν λίγες μέρες, λοιπόν, γίνανε κάποιες αλλαγές. Δυστυχώς, οποιαδήποτε αλλαγή γίνει, αλλάζει όλο το σύστημα. Μια προσπάθεια που έχει γίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια στο Πλωμάρι, γιατί έτυχε να μένω στο Πλωμάρι, με μεγάλο κόπο κάναμε το αθλητικό πυροσβεστικό, που υπάρχει μέχρι και τώρα από το 2000, και αργότερα λοιπόν έγινε το κλιμάκιο, το πυροσβεστικό που υπάρχει μέχρι και τώρα. Ναι, υπήρχαν θέματα και μέσα σε μία νύχτα κλείνει το κλιμάκιο και πάει λοιπόν προσωρινά, έχει πάει στο αθλητικό πυροσβεστικό κλιμάκιο που είναι πάνω στο κεντρικό δρόμο. Έχουμε αυτή τη στιγμή, εκεί κάνουν υπηρεσίες οι μόνιμοι πυροσβέστες. Και τέθηκε λοιπόν το θέμα να πάει στην πλαγιά. Δεν θεωρούμε ότι είναι τελείως λάθος αυτή η απόφαση. Πιστεύουμε ότι αντί να εξοδευτούν τα χρήματα να πάνε στην πλαγιά, στο κτίριο που έχει κάνει εισήγηση σήμερα, να παρεμείνουν λοιπόν οι πυροσβέστες στο κλιμάκιο το αθλητικό όπως είναι τώρα, μέχρι να επισκευαστεί το κτίριο του Δήμου. Δεν καταλαβαίνουμε για ποιο λόγο να μεταφερθεί στην πλαγιά. Και έχουμε καταθέσει και μία πρόταση σαν σωματείο. Δεν ξέρω αν θέλετε να σας τη διαβάσω. Λοιπόν, το Σωματείο Αθλητών Πυροσβεστών Νησού Λέσβου, με την έντομη και συνεχή δράση του στο θέματα των εκτάτων αναγκών, πρόληψη, αντιμετώπιση και αποκατάσταση, επισημαίνει την απρόβλεπτη και επικίνδυνη για την υπερασφάλεια του νησιού μας εξέλιξη της αναστολής της λειτουργίας του πυροσβεστικού κλιμακίου Πλωμαρίου και προτείνει να καλυφθούν άμεσα τα δικαστικά υπηρεσιακά κενά της πυροσβεστικής υπηρεσίας Μυτιλήνης που ισοδυναμούν με τον αριθμό των πυροσβεστών ενός κλιμακίου όπως αυτό το Πλωμαρίο. Υπάρχουν πάρα πολλά κενά. Και το δεύτερο, να επισκευαστούν άμεσα οι όποιες φορές στο δημοτικό κτίριο που στεγάζει το πυροσβεστικό κλιμάκιο Πλωμαρίου, ώστε να επανέλθει το σωματωμότερο ή κανονικότητα. Μας είναι αδιανόητο να πάμε στις χειρότερες προϋποθέσεις φέτος στην Αντιπυρική, μετά από την περσινή καταστροφική φωτιά που είχαμε για το νησί μας. Ήδη έχουμε μεγάλο πρόβλημα στο νησί απάνω με τους μόνους πυροσβέστες που αυτή τη στιγμή καλύπτουμε κενά και με τους εθελοντές πυροσβέστες τους οδηγούς μας. Λοιπόν, καταλαβαίνετε τι θα γίνει αν λοιπόν φύγει το κλιμάκι του από εκεί πέρα. Στην πλαγιά μέσα, δεν ξέρω αν έχει πάει κάποιος στο χωριό. Λοιπόν, φανταστείτε λοιπόν τα αυτοκίνητα αυτά να μπουν μέσα στο χωριό της πλαγιάς για να βγουν μόνο στο κεντρικό δρόμο και να βγει στο κεντρικό δρόμο για να πας στο Πλωμάρι πραγματικά με το επιβατικό αυτοκίνητο. Περιμένεις πόση ώρα. Συν την επικινδυνότητα. Το θεωρώ τελείως λάθος. Όλοι μας το θεωρούμε λάθος. Και από τη στιγμή για ποιον λόγο να ξεδευτούν και άλλα χρήματα για το κτίριο της πλαγιάς, από τη στιγμή που μπορούν να παραμείνουν προσωρινά στο κλιμάκιο το θελοντικό που είναι στον παλιακό δρόμο, έχουν ήδη βολευτεί τα παιδιά με τους δύο χώρους που έχουν παραχωρηθεί και να ξεδευτούν αυτά τα λεφτά για το κτίριο του Δήμου. Αυτό λέμε. Κυρία Πρόεδρε, ωραία τα είπατε, αλλά πρέπει να κάνουμε μία ενημέρωση γιατί κουβεντιάζουμε δύο θέματα που είναι ξεχωριστά και που καταλήγουν σε ένα στην αγωνία να παραμείνει το πυροσβεστικό κλιμάκιο στη θέση που ήταν. Αλλά είναι δύο ξεχωριστά θέματα. Το ένα έχει να κάνει με την ασφάλεια του κτηρίου και το άλλο έχει να κάνει με τις επιλογές μιας υπηρεσίας και εμείς ανάμεσα να διεκδικούμε δικαίως αυτό που πολύ σωστά είπατε να παραμείνει στη θέση αυτή. Εμείς από τη μεριά μας πρέπει να κάνουμε μία ενημέρωση σε σχέση με το τι γίνεται με το κτίριο, δεδομένου ότι φαίνεται στην τοπική κοινωνία τουλάχιστον, αλλά και στην πυροσβεστική υπηρεσία, ότι η επικινδυνότητα του κτιρίου ήταν εκείνη που το πρόβλημα αυτό οδήγησε στην μετεγκατάσταση. Αυτό γνωρίζουμε όλοι. Λοιπόν, όλοι γνωρίζετε ότι είναι ένα παλιό δημοτικό κτίριο, το οποίο κατασκευάστηκε το 1972. Σαν αφετηρία πρέπει να βρούμε ένα χρόνο πότε δημιουργήθηκε πρόβλημα. Όταν έγινε ο σεισμός το 1976, τότε τρεις πολιτικοί μηχανικοί, εμπειρότατοι στελέχη της ΔΑΕΦΚ. Λοιπόν, οφείλω να σας πω... Το 17, συγγνώμη. Η ΔΑΕΦΚ, όπως γνωρίζετε, είναι η Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων φυσικών καταστροφών. Ήρθαν λοιπόν
και είπαν τα εξής. Έχω εδώ το έγγραφο, όποιος θέλει του το δείχνω. Αναφέρει σαφέστατα τα ονόματα των τριών μηχανικών, Ιωαννίδης, Μπάμπαλη και Παυλής. Ήρθαν, υπέγραψαν και οι τρεις και ομόφωνα κατέληξαν. Με βάση τις παραπάνω βλάβες που παρατηρήσαμε, εκτιμούμε ότι προτέρα του σεισμού, αντισεισμική ικανότητα του κτηρίου με κεφαλαία γράμματα δεν έχει μειωθεί λόγω του σεισμού της 12/6/2017. Προηγούμενο μας αναφέρει, και το λέω γιατί πολλοί κάτοικοι του Πλωμαρίου τα γνωρίζουν ίσως αυτά, ότι στο σημείο 4 των εκτιμήσεων της ΔΑΕΦ λέει «παλαιότερες επεμβάσεις σε κατακόρυφα φέροντα στοιχεία αποπλισμένο σκυρόδεμα». Το λέμε αυτό δεδομένου ότι είχε γίνει μια επισκευή, αυτό φαίνεται, πριν από το σεισμό. Έρχονται αυτοί και μας λένε αυτά τα πράγματα, καθήλυνα αρμόδια. Πέρα από αυτό όμως, δημιουργήθηκε και ένας θόρυβος δικαιολογημένος, δεδομένου ότι η νότια πλευρά, η πλευρά δηλαδή προς τη θάλασσα, δημιουργεί προβλήματα στην οξείδωση κυρίως του οπλισμού, βλέπω εκεί και τον κύριο Ζαντράκη απέναντι, με αποτέλεσμα έτσι να φαίνεται ότι υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, η πολεοδομία έχει μία επιτροπή πρωτοβάθμια, η οποία κάνει μια πρώτη εκτίμηση για την επικινδυνότητα κτηρίων και εφόσον κρίνει ότι συντρέχουν λόγοι, παραπέμπει το θέμα στην αρμόδια επιτροπή, η οποία εγκρίνεται από την απεκτορμένη διοίκηση Αιγαίου, είναι τριμελής, από ΠΕ, πολιτικούς μηχανικούς, εκπρόσωπος του ΤΕΕ, εκπρόσωπος της πολεοδομίας και εκπρόσωπος του Δήμου. Τι κάνει λοιπόν η πρωτοβάθμια εκτίμηση? Διαπιστώνει ότι υπάρχει πρόβλημα επικινδυνότητας. Εδώ είναι το κείμενο, 7/2/23, ναι, και το παραπέμπει στο δευτεροβάθμιο όργανο, στην αντίστοιχη επιτροπή που σας είπα πριν. Και έρχεται η δευτεροβάθμια επιτροπή από τις 3 εξειδικευμένους επιστήμονες και τι λέει? Δικαιώνει την αρχική θέση της ΔΑΕΦΤ, δηλαδή ναι μεν υπάρχει πρόβλημα στο κτίριο, αλλά είναι κατοικήσιμο σε κάθε περίπτωση. Αυτά δεν τα έγγραφα, τα έχει και η πυροσβεστική υπηρεσία. Ενημερώνουμε, είναι όλα κοινοποιημένα προς εκείνους. Και τι κάνει η Επιτροπή Τριμελής? Παραπέμπει το θέμα στην τεχνική υπηρεσία του Δήμου, λέγοντας, το έχω κοκκινήσει εδώ, τα γνωρίζετε όλα αυτά, είναι στη διάθεσή σας, για όλους τους ανωτέρω λόγους, το ελόγω κτίριο χρήζει άμεσης επισκευής, ύστερα από τη σύνταξη μελέτης, αρμόδιου τεχνικού γραφείου τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Μυτιλήνης, που σημαίνει ότι, και εκεί καταλήξαμε όλοι μας, να γίνει άμεσα μία επισκευή. Θα δούμε αν έχουμε τη δυνατότητα εμείς άμεσα ή θα πρέπει να δοθεί απευθείας ανάθεση, τα δούμε να τα κάνουμε όλα τυπικά, αλλά άμεσα, ώστε αν μη τι άλλο να κρατήσουμε τις όποιες βλάβες προκαλεί στο νότιο τμήμα η θάλασσα, να τις συγκρατήσουμε και να μην μεγαλώνουν, ώστε να έχουμε όλο το χρονικό διάστημα, ώστε εξειδικευμένοι επιστήμονες να το μελετήσουν το πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχει, αλλά όχι σε επίπεδο απολύτης επικινδυνότητας. Υπάρχει ένα πρόβλημα, το οποίο όσο το αφήνουμε στον χρόνο θα γίνεται μεγαλύτερο, και παράλληλα να δοθεί και ο χρόνος να βρεθούν και τα απαραίτητα κονδύλια και κυρίως ο χρόνος των διαγωνισμών κτλ. Ωστόσο, άμεσα να γίνει επισκευή, και τότε μπαίνει ένα άλλο ζήτημα, το οποίο έχει να κάνει με το κατά πόσον αυτό που άμεσα η Δημοτική Αρχή σε χρόνο μηδέν βρήκε την εναλλακτική πρόταση για να μετεγκατασταθεί το κλιμάκιο εκεί, κατά πόσον η ίδια η πυροσβεστική υπηρεσία, για δικούς της λόγους προφανώς, θα θελήσει, και εγώ διαρωτώ με γιατί να μην θελήσει, να επανέλθει στο σημείο το οποίο όλοι θέλουμε, γιατί κακά τα ψέματα, με ειλικρίνεια θέλουμε να μιλάμε, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα να μην το εκφράσω, πιθανόν και κάποιοι άλλοι να το σκέπτεστε και εσείς, πιθανόν στο πίσω μέρος του κεφαλιού τους να θέλουν να μας μειώσουν κατά ένα πυροσβεστικό κλιμάκιο. Αυτά όμως
δεν μπορώ να τα πω και δημόσια, αυτά αφορούν μια δημόσια υπηρεσία. Ωστόσο όμως εμείς σας δηλώσαμε το πραγματικό πρόβλημα του κτηρίου και παράλληλα τη δυνατότητα, την άμεση να ενισχύσουμε το κλιμάκιο και από εκεί και πέρα στον επόμενο χρόνο να επανέλθει εκεί που ήταν εφόσον υπάρχει βούληση από την προσβεστική υπηρεσία. Αυτό είναι το περίγραμμα. Όπως ανέφερε επιγραμματικά η κυρία Μαλαμά, η πρόεδρος του Σωματείου Εθελοντών Νομού Λέσβου, ας πούμε δύο πράγματα ιστορικά όσον αφορά το κλιμάκιο, το πυροσβεστικό του Πλωμαρίου. Μετά την καταστροφική πυρκαγιά του 1994 που κατέκαυσε 37.000 στρέμματα στην περιοχή Πλωμαρίου, Μεγαλοχωρίου, Γέρας και Αγιάσου, θεωρήθηκε επιτακτική ανάγκη, καθότι αυτή η περιοχή ήταν ακάλυπτη, και λέω ακάλυπτη, να φανταστείτε ότι η κεντρική τότε πυροσβεστική από τη Μυτιλίνη για να παρέμβει στην περιοχή του Πλωμαρίου θέλει 1,5 με 2 ώρες. Άρα σημαίνει ότι το παιχνίδι έχει χαθεί. Πέραν αυτού όμως είχαμε θρηνήσει και θύματα. Είχαν καεί σπίτια, είχαν καεί άνθρωποι, λόγω του ότι δεν υπήρχε τίποτα. Ήταν λοιπόν επιτακτική ανάγκη και εμείς τι κάναμε. Εμείς από τότε ως Δημοτική Αρχή ξεκινήσαμε και οργανώσαμε το πρώτατο εθελοντικό κλιμάκιο του Πλωμαρίου. Όχι βέβαια για να λύσουμε το πρόβλημα, αλλά βρέθηκαν 50-55 άτομα τα οποία εκπαιδεύτηκαν στην πυροσβεστική και ιδρύσαν το εθελοντικό κλιμάκιο για πρώτη άμεση ανάγκη. Βλέπω και τον Μπάμπη που είναι εδώ, ήταν από τους πρώτους εθελοντές, όπως και ο κύριος Βελούσος και κάποιοι άλλοι που λείπουν. Πέραν όμως αυτού, και επειδή το Πλωμάρι γνωρίζεται και λόγω του ανάγλυφου και τα σπίτια τώρα είναι ένα δίπλα στ' άλλο, έπρεπε λοιπόν να έρθει πιο οργανωμένα η υπηρεσία, η πυροσβεστική υπηρεσία. Με επίμονες προσπάθειες, με πολύ κόπο πόνο, καταφέραμε και ιδρύσαμε το πυροσβεστικό κλιμάκιο Πλωμαρίου. Και αυτό βέβαια οφείλεται και σε δύο ανθρώπους που είδαν πραγματικά το πρόβλημα με επαγγελματισμό αλλά και με ευθύνη. Και μιλάω για τον Χρήστο τον Σμέτη, τον σήμερα συνταξιούχο αντιστράτηγο της πυροσβεστικής, και τον Νίκο τον Νικολακόπουλο, διοικητή των πυροσβεστικών υπηρεσιών της Μυτιλίνης, που πραγματικά σκύψαν στο πρόβλημα και ήταν από τους ανθρώπους που μας βοήθησαν για να ιδρυθεί το κλιμάκιο το οποίο έγινε ΦΕΚ και ιδρύθηκε. Ως Δημοτική Αρχή παραχωρήσαμε δωρεάν το ισόγειο για αυτό το χώρο που μιλάμε τώρα. Το εξοπλίσαμε πλήρως, οτιδήποτε χρειαζόταν η ίδια υπηρεσία, γραφεία, ακόμα και το στυλούς και τα κλινοσκεπάσματα, γιατί θεωρούσαμε ότι ήταν άμεση ανάγκη να δώσουμε τα πάντα σε μια υπηρεσία η οποία τι έκανε, νιώθαμε ασφαλείς. Όλα αυτά τα χρόνια, σε συνεργασία πάντα με τους εθελοντές, λύσαν πάμπολα προβλήματα. Προλάβαμε τα χειρότερα. Και ξαφνικά μαθαίνουμε ότι τέθηκε θέμα στη Βουλή με κάποιο βίντεο που προκλήθηκε. Και βέβαια, όπως και προχθές τοποθετήθηκα στο συντονιστικό όργανο της Περιφέρειας που μετήχα ως πρόεδρος του Κυνηγητικού Συλλόγου Πλωμαρίου, ενθερμό θεωρώ και ο αρχηγός της πυροσβεστικής ανέστειλε το πυροσβεστικό κλιμάκιο Πλωμαρίου. Τώρα, οι άνοι τοπικοί βουλευτές που κατήγγυλαν στη Βουλή των Ελλήνων συριζόντουσαν σε εκτιμήσεις εξειδικευμένων επιστημόνων, όπως προηγουμένως μας είπε και ο κ. Βατός σχετικά με τις ενέργειες που γίνανε από τις αρμόδιες υπηρεσίες, τότε πράγματι έχουν λόγους να υποστηρίζουν αυτά τα οποία είπαν. Αλλά βέβαια οφείλαν και οφείλουν να προσκομίσουν τα στοιχεία που έχουν, γιατί θεωρώ ότι προσπαθούν για δικούς τους λόγους να εκμεταλλευτούν ένα γεγονός πολιτικά, όπου ομολογουμένως απαιτείται ειλικρίνεια και συνεννόηση. Μετά από αυτό το γεγονός προκλήθηκε αναστάτωση, ανασφάλεια σε όλους τους κατοίκους και όχι μόνο. Και δικαίως, όταν μια υπηρεσία που ασφαλίζει μια περιοχή ολόκληρη και όχι μόνο, και τα διπλανούς πρώην δήμους, ξαφνικά μπαίνει κλειδί και λέει θα μεταφερθεί στη Μυτιλίνη, καταλαβαίνετε ότι ο σκοπός ή ο στόχος κάποιων είναι να κλείσουν μια υπηρεσία χωρίς να εξετάσουν αν όντως πραγματικά υπάρχει πρόβλημα.
γιατί γνωρίζετε πολύ καλά, μέσα στο κτίριο αυτό είναι οι υπηρεσίες του Δήμου, είναι η ΔΟΗ, στεγάζεται το ειρηνοδικείο. Προσφάτως έχουμε νοικιάσει κάτω το δύο καταστήματα, το φούρνο και πίσω της εταιρείας που πουλάει αγροτικά εργαλεία. Δηλαδή δεν κατάλαβα. Μπορούσαμε ξαφνικά και εμείς να πούμε αδειάσε το κτίριο, κάτι που δεν υφίσταται. Εγώ θεωρώ ότι, όπως τόνισε και ο Γιάννης, μήπως στο μυαλό τους έχουν να καταργήσουν το κλιμάκιο. Αυτό να το βγάλουν από το μυαλό τους. Αυτό να το βγάλουν από το μυαλό τους. Στήθηκε κάτι για την ασφάλεια του κόσμου. Υπάρχουν οι δύο μεγαλύτερες ποτοπίες στην Ελλάδα που παράγουν το 50% του ούζου. Υπάρχουν ξενοδοχεία και πεντάστερα. Και βέβαια δεν καλύπτεται η περιοχή μας από πουθενά. Τώρα ότι πήγα στο εθελοντικό κλιμάκιο είναι μια πολύ καλή λύση. Βολευτήκανε και τα αυτοκίνητα στον παραλιακό και όλα. Αν μπορούσανε να παραμείνουν και εκεί και σε σύντομο χρονικό διάστημα να γίνει όποια επισκευή με τους μηχανικούς μας, γιατί πρόκειται περί επισκευής, σοβάδων και τέτοια, από ό,τι φαίνεται. Και το οποίο μπορεί να γίνει και άμεσα. Δεν χρειάζεται να προχωρήσουμε σε τίποτα άλλο. Τα παιδιά τα είδα και προχθές πέρασα, μιλήσαμε τους πυροσβέστες και κάτι άλλο. Θεωρώ ότι το πρόβλημα γεννήθηκε από μέσα από το κλιμάκιο. Γιατί πέρα της στατικότητας που δήθεν υπάρχει, παρουσίασαν και φωτογραφίες, δεν ξέρω, με ποντίκια και κατσαρίδες. Αυτό δεν αφορά το Δήμο ούτε μας, αφορά την ίδια την υπηρεσία. Και δεν νομίζω ότι πρόβλημα πια μεγάλο, ντε και καλά, να ανασταλεί το κλιμάκιο του Πλωμαρίου. Αυτά τόνισα και προχθές στο συντονιστικό ρόλο, ήταν παρουσία με τη Λιδιάς και ο αρχηγός του πυροσβεστικού σώματος. Δεν απάντησε βέβαια, αλλά θα πρέπει να τάχιστα η Δημοτική Αρχή, κύριε Τζιμή, να προχωρήσουμε στην επισκευή. Ό,τι χρειάζεται, υλικά υπάρχουν σήμερα τα πάντα, να επισκευαστεί η νότια πλευρά όπως απαιτείται, να επανέλθει η υπηρεσία πίσω για να τελειώσουν όλα τα θεωρώ παιχνίδια. Είναι λοιπόν, νομίζω, επιτακτική ανάγκη όλοι μας αυτή την προσπάθεια να τρέξουμε και να πάει το κλιμάκι να πάμε όλοι στην κανονικότητα. Αυτά είχα να πω. Θεωρώ ότι οφείλουμε να το κάνουμε και θα οφείλετε να τρέξετε από σήμερα, από χθες. Επειδή όλα τα κακά συμβαίνουν μέσα στο Σαββατοκύριακο, νόμος, Παρασκευή μεσημέρι, δεχτήκαμε τους πυροσβέστες στο Πλωμάρι, κατά τις 11 η ώρα, και αρχίσαμε να γίνεται όλη η ανικατοσούρα. Η πρώτη κουβέντα ήταν στο ότι πάμε Μυτιλίνη. Λέω, παιδιά, πού πάμε Μυτιλίνη? Δεν πάμε Μυτιλίνη καθόλου. Και άρχισε ο καυγάς μας με τους αξιωματικούς της πυροσβεστικής. Με τα λίγα με τα πολλά, συμφωνήσαμε να πάνε να μείνουν, να μπουν μέσα στο εθελοντικό κλιμάκιο να στεγαστούν μέχρι, γιατί μπήκε και το θέμα της πλαγιάς, είχε προταθεί αυτή τη μέρα το πρωί, όταν έγινε κουβέντα ο καυγάς, να υποταθούν για να μην φύγουν οι πυροσβέστες από το Πλωμάρι. Αφήσανε τρία αμάξια μέσα στο εθελοντικό, εκεί δύο αμάξια και ένα μικρό, και τα υπόλοιπα, για να λέμε την αλήθεια, τα κατεβάσανε στη Μυτιλίνη για να μην είναι εκτεθειμένα στο Πλωμάρι. Η κουβέντα μας ήταν ότι θα γίνουν οι εργασίες στον ξενώνα της πλαγιάς και μετά θα επανέλθει το εθελοντικό εκεί που το αρμόζει και που πρέπει να βρίσκεται. Όντως, πρέπει να το εθελοντικό, η κυρία Μαραμά έχει δίκιο, δίνει άλλη οντότητα όταν είναι μέσα στο χώρο του Πλωμαρίου και άλλο όταν είναι μέσα στην πλαγιά. Αλλά φυσικά μέχρι να στελεχωθεί και να επισκευαστεί αυτό που ζητάμε από το Δήμο και από τον κύριο Τζιμή και από τον κύριο Βατό, να τελειώσει η ιστορία με το δημοτικό κτίριο, ένα πράγμα το οποίο το φωνάζουμε όλα τα χρόνια, ότι πρέπει να επισκευαστεί, ώστε και οι πυροσβέστες να είναι σε πιο ανθρώπινες συνθήκες όπως υποστηρίζουν. Βέβαια, όλο αυτό το σκηνικό με την αναστολή του κλιμακίου, πρέπει να σας πω ότι έγινε, πίσω υπάρχει πολιτικό παιχνίδι. Το ξέρω πολύ καλά, διότι γίνανε από συνδικαλιστές οι οποίοι έκαναν καταγγελία μέσα στη Βουλή και τη νύχτα δόθηκε η αναστολή της λειτουργίας του κλιμακίου. Εννοείται ότι το Πλωμάρι διαθέτει ποτοπίες, τα εργοστάσια του λαδιού, μεγάλη αγροτική περιουσία έχουν οι κάτοικοι, καθώς και ξενοδοχεία και το πεντάστερο, και πρέπει να καλυφθεί από την πυροσβεστική υπηρεσία.
Δεν, με καμιά κυβέρνηση δεν πρέπει να, το περιοριστικό κλιμάκιο να απομακρυνθεί από τον τόπο που βρίσκεται. Η απέτησή μου και εμένα προσωπικά αλλά και των υπολείπων δημοτικών συμβούλων από το Πλωμάρι είναι να γίνουν τάχες τα εργασίες στο δημοτικό μέγαρο Πλωμαρίου ώστε να επανέλθει η υπηρεσία εκεί που αρμόζει. Όσο για τη δυσλειτουργία που είπε η Πελαγία προηγουμένως για την κίνηση των οχημάτων, θέλω να σου πω ότι έγινε μια κουβέντα με τον αξιωματικό της περιοριστικής ώστε τα 50 μέτρα αυτά όσο μείνουν εκεί πέρα στην Παραγιά, τα 50, να μην κάνουν το γύρο του χωριού, να χρησιμοποιούν είσοδο-έξοδο από τον ίδιο δρόμο τα αυτοκίνητα, ώστε να μην υπάρχει δυσλειτουργία μέσα στο χωριό. Ναι, εντάξει, με επιφύλαξη. Βέβαια, θέλω να σας πω και κάτι άλλο. Ότι στους πυροσβέστες και στην πυροσβεστική υπηρεσία, με ομόφωνη απόφαση, είχαμε δώσει το κτίριο που στεγάζεται τώρα ο φούρνος. Που νοικιάσαμε τώρα το φούρνο. Και αυτοί μας τον επέστρεψαν σε κάποια στιγμή και μας απέτησαν να τους δώσουμε ένα γραφείο δίπλα στο υπάρχον κλιμάκιο. Και μάλιστα η Δημοτική Ενότητα αποσυντονίστηκε διότι είχε μέσα αρχείο και το οποίο το έβαλε σε κούτες και το πήγαμε πάνω στο Δήμο ώστε να μπορέσουμε να τους εξυπηρετήσουμε. Λοιπόν, εγώ θέλω να ρωτήσω εσάς κύριε Βατέ, ως εισηγητή, εσάς βλέπω ως εισηγητή. Ο πρώτος έλεγχος έγινε διότι έγινε σεισμός το 2017 και ήρθαν και κάναν τον έλεγχο ό,τι κάναν. Ο δεύτερος έλεγχος ξεκινάει από τη δική σας υπηρεσία. Εσείς τον ξεκινήσατε. Μπορούμε λίγο να το αποσαφηνίσουμε. Ακούω ότι έγινε στη Βουλή. Δεν με ενδιαφέρει τι έγινε στη Βουλή. Δεν με ενδιαφέρει για πού έγινε και για ποιο λόγο έγινε. Εγώ θέλω να καταλάβω. Ο δεύτερος έλεγχος υπήρχε λόγος να γίνει. Υπάρχει στο κτίριο θέμα. Ποιος προξένησε όλη αυτή τώρα την αναστάτωση και όλη αυτή τη διαδικασία. Αυτό θέλω να μου πείτε με δύο κουβέντες. Δεν με ενδιαφέρει ούτε ποιος βουλευτής πήγε, κουβέντα, ούτε τι έκανε. Αυτό είναι απαντώ, για τους βουλευτές. Εγώ απέτυχα, δεν θα είμαι βουλευτής. Απαντώ. Άρα ας το δουν οι βουλευτές. Εμείς μιλάμε ως Δήμος τώρα. Απαντώ. Να μας πείτε να καταλάβουμε. Είναι τρία έγγραφα της πυροσβεστικής υπηρεσίας προς την Πολεοδομία Μυτιλήνης. Η πυροσβεστική υπηρεσία. Εδώ. Συνεχίζω λοιπόν. Η υπηρεσία που φιλοξενείται, που είναι εκεί πέρα φιλοξενούμενη, δημιούργησε αυτή την ιστορία. Μας είπε άρα λοιπόν αυτό το κρατάμε. Το κρατάμε. Πάμε λοιπόν στο δεύτερο. Κυρία Μάλαμα, να σας ρωτήσω κάτι. Είναι μεγάλη η απόσταση του Πλωμαρίου από εκεί που θα πάτε? Θεωρείτε δηλαδή ότι δυσλειτουργεί μία υπηρεσία εάν φύγετε από αυτό? Είναι πόσα χιλιόμετρα, πόσος δρόμος? Δημιουργείται κάποιο θέμα στην παρούσα φάση και εσείς έχετε αυτές τις αιτιάσεις? Δεν θεωρώ ότι έχετε κάποιο θέμα. Έχετε κάποιες αιτιάσεις. Λοιπόν, μπορείτε να μας το αποσαφηνίσετε. Είμαι πρόεδρος στο Σωματείο Εθελοντών Πυροσβεστών Νήσου Λέσβο. Δεν εκπροσωπώ το πυροσβεστικό σώμα αυτή τη στιγμή και δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν είναι και όλες οι εκπρόσωποι. Περίμενα να είναι εδώ πέρα σήμερα. Εντάξει. Λοιπόν, αυτή την απάντηση εγώ σαν Πελαγία Μαλαμά, εντάξει, δεν απαντάω σαν πυροσβεστικό σώμα. Θεωρώ ότι είναι μεγάλη απόσταση. Εντάξει. Αλλά εγώ μπορώ να λέω ότι να είναι. Περίμενε λοιπόν οι εκπρόσωποι να είναι εδώ σήμερα για να απαντήσουν αρμόδιοι. Θεωρώ ότι και λόγω της θέσης της πλαγιάς υπάρχει πρόβλημα. Θεωρώ ότι εκεί που είναι τώρα είναι πάνω στον παλιακό δρόμο που έχει πάει προσωρινά στο εθελοντικό πυροσβεστικό κλιμάκιο. Χρησιμοποιούν τους δύο χώρους. Όχι, για την πλαγιά λέμε. Είναι μέσα στο χωριό. Τίποτα άλλο, νομίζω. Τουλάχιστον 10 λεπτά. Τουλάχιστον 10 λεπτά. Το επιβατικό αυτοκίνητο για να βγει από το χωριό στο κεντρικό δρόμο περιμένεις κάποια λεπτά γιατί υπάρχει μια σφοδρότητα όταν κατεβαίνω από το Πλωμάρι στη Μυτιλήνη. Λοιπόν, είναι επικίνδυνο το σημείο και είναι δύσκολο κιόλας να βγουν τα αυτοκίνητα. Κατά με, εντάξει. Εγώ πιστεύω ότι είναι δύσκολο. Και δεν ξέρω για ποιο λόγο και όλες επιλέχθηκε αυτός ο χώρος. Και επαναλαμβάνω, αφού οι εργασίες είναι λίγες και μπορούν να γίνουν και άμεσα, για ποιο λόγο να φτιάξει ο Δήμος και να ξοδέψει για δύο κτίρια?
Δηλαδή, να φτιάξουμε, να δαπανίσουμε λεφτά για το κτίριο της πλαγιάς για να μπούμε προσωρινά και μετά να πάμε στο κτίριο του Δήμου, στο Πλωμάρι, να ξοδέψουμε και άλλα χρήματα εκεί. Αυτό δεν καταλαβαίνω, και αφού μπορεί άμεσα να λυθεί εκεί που να παραμείνει το πιστικό κλιμάκιο που είναι αυτή τη στιγμή, στο εθελοντικό κλιμάκιο. Ναι. Αυτό δεν καταλαβαίνω. Ο κύριος Ανδριώτης, ερωτήσεις και μετά κύριε Χουχλάκα. Ναι. Επειδή διαφαίνεται ότι μάλλον κάποια έγγραφα δεν φτάσαν στους δημοτικούς συμβούλους, μου επιτρέπετε λιγάκι. Στις 20 Δευτέρου λάβαμε μία επιστολή από την Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών, που είναι μια συνδικαλιστική παράταξη που λειτουργεί στα πλαίσια της Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Η επιστολή πήγαινε στον αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος, κοινοποίηση στον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, στον αρμόδιο Υφυπουργό, στον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, στον Διοικητή των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών του Βορείου Αιγαίου, τον Διοικητή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Λέσβου, τον Διοικητή Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Μυτιλίνης, τον Περιφερειάρχη Βόρειου Αιγαίου, τον Δήμαρχο Μυτιλίνης, τις παρατάξεις του Περιφερειακού και Δημοτικού Συμβουλίου, τα πολιτικά κόμματα, φαίνεται ότι κακώς δεν σας το στείλαμε, το Παλαισβιακό Εργατικό Υπαλλικό Κέντρο, το Νομαρχιακό Τμήμα ΔΕΔΗ, τις πρωτοβάθμιες ενώσεις όλης της Ελλάδας και στα μέλη της Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Έλεγε διάφορα στοιχεία, λίγο πολύ ο κύριος Μωμάκος είπε για κάποια πράγματα τα οποία ίσως και να μην έχουν βάση. Λέει όμως, η απαράδεκτη κατάσταση στην οποία εδώ και πολύ καιρό βρίσκεται το πυροσβεστικό κλιμάκιο Πλωμαρίου έχει κατά πολύ μεγάλο βαθμό επιδεινωθεί λόγω της εγκατάλειψης και της ελλιπούς χρηματοδότησης, αποτέλεσμα του νομοθετικού πλαισίου που έχει μετακυλήσει όλες τις ευθύνες στην τοπική αυτοδιοίκηση. Επίσης και οι σεισμικές δονήσεις των τελευταίων ετών στην περιοχή έχουν καταπονήσει σε μεγάλο βαθμό το κτίριο κτλ. Και έρχεται στο τέλος και λέει, για όλους τους παραπάνω λόγους ζητάμε την άμεση παρέμβασή σας, λέει στον αρχηγό, με κοινοποίηση την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, του Περιφέρειας, του Δήμου κτλ. Ζητάμε ώστε με την κατάσταση του πυροσβεστικού κλιμακίου Πλωμαρίου να πραγματοποιηθεί το συντομότερο δυνατό σε ασφαλούς χώρους οι οποίοι θα πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για την ασφαλή ανθρώπινη και αξιοπρεπή διαβίωση των υπαλλήλων που υπηρετούν εκεί, καθώς και την απρόσκοπτη λειτουργία του πυροσβεστικού κλιμακίου. Η ίδια η Ένωση ήρθε πριν 2 μέρες και έστειλε ένα email στον κύριο Δήμαρχο που λέει, η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών σας ευχαριστεί για την ενημέρωση σχετικά με τις ενέργειες που αφορούν την επίλυση του σοβαρού κτηριακού προβλήματος του πυροσβεστικού κλιμακίου Πλωμαρίου. Ο Δήμαρχος, όταν κοινοποιήθηκε αυτή η επιστολή, έδωσε εντολή στην Τεχνική Υπηρεσία και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, νομίζω αυθημερών, και ο Δήμαρχος πήγαν στην πλαγιά, είδαν το κτίριο. Το κτίριο, από όσο ξέρω, έχει τελειώσει επισκευή και η Πυροσβεστική Υπηρεσία Βορείου Αιγαίου, ο κύριος Κυπριωτέλης, ζητάει άμεσα και μάλλον αύριο θα πρέπει να γίνει μια αυτοψία. Οι παρακείμενες εγκαταστάσεις, οι οποίες είναι τιμόρυπες και υπάρχει πρωτόκολλο κατεδάφισης του συνεταιρισμού πλαγιάς, να καταδαφιστούν προκειμένου ο χώρος αυτός να δημορφωθεί. Να ρίξουμε και λίγο τρία. Ναι, εξιδίων πόρων γίνονται αυτά. Ναι. Ναι. Λοιπόν, προκειμένου να μπορέσουν να σταθμεύουν και τα αυτοκίνητα. Αυτό για την πλήρη ενημέρωση σας. Λοιπόν, κύριε Ανδριώτη, ερωτήσεις. Ναι, ευχαριστώ. Ερώτηση. Η ερώτηση είναι ότι ξεκίνησε και επισκευάζεται το ακίνητο αυτό του Δήμου στην πλαγιά. Άκουσα τον Γενικό να λέει ότι σχεδόν τελείωσε τώρα. Ξεκίνησε λοιπόν να επισκευάζεται μετά την καθαρά Δευτέρα, γρήγορα. Η ερώτηση που κάνω είναι η εξής. Αφού στατικά το κτίριο, το παλιό δημοτικό ακίνητο που στεγάζονταν, δεν είχε πρόβλημα, όπως μας ενημέρωσε ο αντιδήμαρχος Πολεοδομίας,
Και η ΔΑΕΦΚ το έκρινε κατάλληλο στατικά. Γιατί δεν πήγαμε να ξοδέψουμε τα χρήματα στην επισκευή του χώρου που στεγάζονταν μέχρι τώρα το κλιμάκιο, να μείνει δύο-τρεις πυροσβέστες που είναι εκεί πέρα και κάνουν υπηρεσία μαζί στο εθελοντικό, και με αυτές τις γρήγορες διαδικασίες, αντί να πάμε στην πλαγιά, να φτιάξουμε το χώρο που είχαν εκεί. Δηλαδή, το ερώτημα που θέλω να πω είναι ότι δείχνει να ταξιδεύει το πυροσβεστικό κλιμάκιο, κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, και μου ενισχύεται αυτό από ένα έγγραφο του Σωματείου των Θελοντών Πυροσβεστών, που λέει εδώ πέρα ότι προτείνει να καλυφθούν άμεσα τα 13 υπηρεσιακά κενά της Μυτιλίνης που ισοδυναμούν με τον αριθμό των πυροσβεστών ενός κλιμακίου όπως αυτό του Πλωμαρίου. Με λίγα λόγια, κάπου έχουμε έλλειμμα, κάτι κλείνουμε, αύριο μπορεί να πάρει η μπάλα και την αγιάσουν, για να καλύψουμε αυτά τα κενά που έχουμε εδώ και να βγάλουμε τις καινούργιες ίσως υπηρεσίες που θα χρειαστούν. Γιατί υπάρχει και αυτό. Πείτε μου λοιπόν, γιατί πήγαμε στην πλαγιά και ποιος μας οδήγησε στην πλαγιά και δεν κάτσαμε να φτιάξουμε αυτό εκεί πέρα το κτίριο, έστω και αργά, και έχουμε φτάσει σήμερα να υπάρχει αναστολή της λειτουργίας του πυροσβεστικού κλιμακίου. Αυτά τα υπόλοιπα στην τοποθέτησή μου. Επτάκη, υπάρχει αναστολή του κλιμακίου? Έτσι. Όχι, ναι, γιατί υπάρχει. Μου επιτρέπετε? Όχι, να απαντήσουμε σε αυτό. Υπάρχει αναστολή της λειτουργίας. Θα σας προσκομίσω αύριο το σχετικό έγγραφο. Κύριε Βατέ. Θα σας το φέρω, Πρόεδρε, το έχω. Λοιπόν, επειδή είναι ένα θέμα που δεν προσφέρεται έτσι για να κάνουμε από το πλάι παρεμβάσεις, το λέω, δεν υπενήσουμε κάτι, κύριε Ανδριώτη. Ορίστε. Πρέπει να μιλήσουμε με ειλικρίνεια. Με ειλικρίνεια μιλάμε. Όταν κάναμε την επαφή, η υπεύθυνη της Δημοτικής Αρχής, παρουσία του Δημάρχου με τους τρεις αξιωματικούς, συμπαθάτα με τον έναν, θυμάμαι τον κύριο Κυπριωτέλη, τα ονόματα των δύο αξιωματικών ρόλων δεν τους θυμάμαι. Εκείνο που βγήκε ήταν ότι η μετακίνηση γίνεται από εκείνους για υπηρεσιακούς λόγους. Να φύγουν από το χώρο του δημοτικού κτηρίου. Υπηρεσιακούς ή υπηρεσιακούς? Υπηρεσιακούς. Υπηρεσιακούς λόγους. Ήταν δική τους η επιλογή. Το αν έκριναν ότι πράγματι υπάρχει πρόβλημα στατικό, δεν αποδεικνύεται από πουθενά, ούτε αποδείχτηκε από τους ίδιους. Το αν είχαν όποια πληροφόρηση, αυτό αφορά τη δική τους υπηρεσία. Οι ίδιοι δε είπαν ότι αν δεν βρείτε εναλλακτική πρόταση, εμείς τότε θα αναστείλουμε την λειτουργία του κλιμακίου εκεί. Άρα λοιπόν, το είπα και στην τοποθέτησή μου, είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Μου επιτρέπετε? Άλλο φεύγω. Ένα λεπτό να τελειώσω, κύριε Ανδριώτη. Ένα λεπτό. Να σηκώνετε το διάλογο. Εγώ αντέχω, αλλά να τελειώνουμε το σκεπτικό. Το είπα στην τοποθέτησή μου. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα η στατικότητα του κτηρίου από το τι θα κάνει η πυροσβεστική. Μην τα μπερδεύουμε εδώ για να κάνουμε εντυπώσεις. Αυτό το είπα πριν ξεκινήσω να ξετυλίγουμε το κουβάρι όλοι εδώ. Το ότι εμείς βρήκαμε εναλλακτική πρόταση για να μην φύγει και τώρα δεν μας αρέσει, ίσα ίσα είμαστε στην κατεύθυνση αυτή. Και επειδή ειλικρινά σε είδα, κύριε Ανδριώτη, την ώρα που θα πέσει ο τείχος που κούναγε στο κεφάλι σου, ήδη έχουμε κάνει αυτοψία ως πολυδομία για να πέσει το τυχαλάκι το φοβερό. Για να δούμε και ποιοι δουλεύουν σε μια άλλη κατεύθυνση πέρα από τις υπόγειες διαδρομές. Για να μπορούμε να μιλάμε ξεκάθαρα εδώ. Το αν η πυροσβεστική θέλει να μειώσει τις δυνάμεις της, το είπαμε και αυτό, αφορά την ίδια και όλοι μαζί να παλέψουμε να μείνει το κλιμάκιο εκεί. Αλλά να μην τα φορτώνουμε τη μια στο στατικό πρόβλημα, γιατί σίγουρα υπάρχει πρόβλημα επισκευής. Κανείς μας δεν αντιλέγει σε αυτό. Άλλο στατικό πρόβλημα και άλλο πρόβλημα επισκευής.
η οποία επισκευή όμως μπορεί να γίνει σε άμεσο χρόνο. Όσα για τα χρήματα που ξοδεύουμε, σε κάθε περίπτωση πρέπει να γίνει επισκευή σε ένα κτίριο κατασκευασμένο το 1972 στα 20 μέτρα από τη θάλασσα, άμα θέλουμε να είμαστε σοβαροί δηλαδή, και σε μια συγκυρία όπου πρέπει να είμαστε ακόμα σοβαρότεροι. Γιατί επισκευάσαμε την πλαγιά και όχι το διοικητήριο? Σας λέω, η πλαγιά είναι ένα μικρό κτίριο, διόροφο, που το ξέρετε, ο πρώην ξενώνας όπως ονομάζεται, και έγινε με ενέργειες της αυτεπιστασίας. Γίνεται, ολοκληρώνεται με εντός της εβδομάδας. Το άλλο όμως είναι ένα τεράστιο τριώροφο κτίριο, κάπου αγγίζει τα 700 τετραγωνικά και θέλει και μελέτη που σχεδόν είναι έτοιμη, αλλά θέλει να βγει και στον αέρα, τιμοπρασίες και τα λοιπά. Δεν μπορούμε να πάμε να κάνουμε αυθαίρετα, ενώ με την αυθεπιστασία γίνεται άμεση. Άρα προσωρινά στέκεται, μη με διακόπτετε, στέκεται στην πλαγιά, μεταγκαταστείτε στην πλαγιά, και στη συνέχεια όταν ολοκληρωθεί όλη η επισκευή, το lifting, αυτό που πρέπει να γίνει, θα μεταφερθεί στο πλωμάρι, πίσω. Θα επιστρέψει. Λοιπόν, εντάξει. Λοιπόν, κυρία Χουγλάκα, έχετε ερώτηση? Εγώ ήθελα να ρωτήσω, αν και απαντήθηκαν τα περισσότερα, αλλά εδώ μιλάμε για ένα κτίριο δημοτικό, το οποίο πέρα από το γεγονός ότι βεβαίως στεγαζόταν εκεί και φτάσαμε σε αυτή τη δυσάρεστη εξέλιξη το πυροσβεστικό κλιμάκιο, είναι ένα κτίριο δημοτικό στο οποίο στεγάζονται και υπηρεσίες. Γιατί υπάρχει αυτή η εγκατάλειψη όλα αυτά τα χρόνια και δεν υπήρξε από την υπηρεσία, την αρμόδια, τα προηγούμενα χρόνια ενδιαφέρον προκειμένου να γίνουν αυτές οι απαραίτητες ενέργειες, τέλος πάντων, και να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο? Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι, μιλάμε τώρα για μία προσωρινή λύση, ουδέν μονιμότερον του προσωρινού. Δηλαδή, ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα προκειμένου να αποκατασταθεί? Όχι, ρωτάω αν υπάρχει, γιατί μιλάμε για άμεση επίλυση του προβλήματος. Υπάρχει όμως ένα πλάνο, ένα χρονοδιάγραμμα? Αυτό. Ένα λεπτάκι. Εγώ νομίζω τώρα έχουμε τη δυνατότητα να πάρουμε απάντηση στο χρονοδιάγραμμα. Όχι. Δηλαδή, από τη στιγμή που θα ξεκινήσουν εργασίες. Συγγνώμη, με συγχωρείτε. Θέλω να πω το εξής. Δηλαδή, πολύ γρήγορα είπε ο κ. Κουντουρέλης ότι φτιάχτηκε στην πλαγιά το κτίριο. Γίνονται εργασίες προκειμένου να στεγαστεί εκεί. Ναι. Αυτό θέλω να πω. Άρα, αντίστοιχα, υπάρχει κάποιο πλάνο για το κτίριο του? Μα το άλλο είναι κάτι το οποίο, όπως είπαμε, είναι πολύ μεγάλο. Χρειάζεται μελέτη. Είναι για την αυτεπιστασία. Όχι, δεν θα γίνει. Ναι, κύριε Χουγλάκα. Νομίζω ότι χρειάζεται μελέτη, αλλά μίλησε και για την αυτεπιστασία. Ένα λεπτό. Το είπε ο κ. Τσιμής. Όταν έχεις ένα τόσο μεγάλο κτίριο και τόσο παλιό, με διαπιστωμένα προβλήματα επισκευής, δεν μπορεί εύκολα να γίνει αυτό. Χρειάζεται μία μελέτη από εξειδικευμένους επιστήμονες. Ένα. Αυτό τι σημαίνει? Εκτός από χρόνο και αντίστοιχο χρήμα. Εγώ θα σας ρίξω έτσι μία τάξη μεγέθους εδώ, επειδή αυτά είναι εξειδικευμένες εργασίες. Ας με διαψεύσει ο κύριος Αντράκης. Περίπου εκτιμώ ότι είναι της τάξης των 200.000+ η μελέτη. Συν το χρονικό διάστημα. Δεύτερον, πρέπει να κάνεις και την κατασκευή με τους διαγωνισμούς, τις ενστάσεις κτλ. Αυτό επιβάλλεται. Και στο ερώτημα γιατί δεν το έκαναν οι προηγούμενες δημοτικές αρχές, ακριβώς γιατί δεν υπήρχε πρόβλημα το να πέσει το κτίριο, υπήρχε ένα πρόβλημα ακριβώς αυτό που λέμε τώρα. Οικονομικό. Πάμε στο άλλο. Χρονοδιάγραμμα. Είπαμε, και να το φτιάξουμε σε μία εβδομάδα αυτό την επισκευή αυτή την άμεση. Η πυροσβεστική υπηρεσία θα κρίνει αν θα μετεγκατασταθεί και θα έρθει πίσω ή όχι. Δεν αφορά εμάς. Αυτό είπαμε πριν. Ότι μας είπαν ότι αλλάζουν για υπηρεσιακούς λόγους και το τι είχαν στο κεφάλι τους είναι δικό τους θέμα. Μην τα μπερδεύουμε τα πράγματα τώρα. Έτσι. Το θέμα είναι να γίνει μια άμεση επισκευή στο κτίριο που υπάρχει. Γιατί?
σε συνεννόηση, σε τηλεφωνική επικοινωνία που έκανα εγώ με τον αρχηγό της Προσβεστικής την Τρίτη, το εξέρεσα το θέμα, το ήξερε και του είπα ότι σε περίπτωση που επισκευαστεί άμεσα το κτίριο, στις φορές που παρουσιάζει, έχετε πρόθεση να ξαναπιστέψετε. Λέει, εμείς όταν το κτίριο επισκευαστεί, συζητάμε την επαναφορά του κτιρίου. Του κλιμακίου, συγγνώμη. Κοντά θα είναι, στη Βάστρια θα είναι, κοντά. Λοιπόν, πάμε τώρα σε τοποθετήσεις. Ναι, ερωτήσεις κύριε Τσιριγότη. Ναι, παρακαλώ. Συγγνώμη, αλλά έχω από την αρχή που είπατε για ερωτήσεις, δήλωσα το όνομά μου. Θέλω να ρωτήσω το εξής και θέλω να μας πείτε ποιος θα μας απαντήσει υπεύθυνο ως εισηγητής, γιατί εμείς σήμερα μπερδευτήκαμε. Το λέω έτσι με κάθε ειλικρίνεια. Να πάρει κάποιος την ευθύνη να μας απαντήσει σχετικά με το τι εισηγείστε. Η μόνη εισήγηση που έχουμε εμείς είναι αυτή από πλευράς που υπογράφεται από το Δήμαρχο, ότι εισηγείται να παραχωρήσουμε δωρεάν τη χρήση δημοτικού ακινήτου για τη στέγαση πυροσβεστικού κλιμακίου μέχρι να επισκευαστεί το υπάρχον κτίριο στο δημοτικό κατάστημα του Πλωμαρίου, που μέχρι τώρα στεγαζόταν. Αυτή την εισήγηση έχουμε εμείς. Και έχουμε επίσης, μας έχει κοινοποιηθεί μία διαμαρτυρία από την... ένα λεπτάκι... από την Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών και έχουμε ενημερωθεί και για τις ερωτήσεις που έγιναν στη Βουλή. Λοιπόν, εγώ θέλω λοιπόν να ρωτήσω αυτή τη στιγμή. Πρώτον, υπάρχουν διαπιστωμένα προβλήματα στο συγκεκριμένο χώρο? Από τη μία εισήγηση κατάλαβα ότι υπάρχουν. Σωστά. Άρα οι πυροσβέστες που διαμαρτυρήθηκαν δεν το έβγαλαν από το μυαλό τους. Είναι ίσως ρητορική η ερώτηση. Υπάρχουν προβλήματα που καθιστούν την παραμονή τους στο συγκεκριμένο κτίριο δύσκολη. Ισχύει αυτό ή όχι? Εσείς θα μου πείτε ποιος θα απαντήσει. Η Δημοτική Αρχή θα μου πει ποιος θα απαντήσει. Δεν σας κύριε Δήμαρχε. Ποιος θα μου απαντήσει? Το κλιμάκιο, μετά από δικό μου βέτο, απέτηση σε σχέση με κάποιος που το ήθελα να κλείσει, δεν θα κλείσει. Το κλιμάκιο θα είναι εκεί και θα είναι για πάντα, γιατί αυτοί που το έφτιαξαν το έκαναν με πολύ μεγάλο κόπο και οφείλουμε να το σεβαστούμε. Οι ανάγκες είναι πολύ μεγάλες σε ένα δάσος, σε ένα πυκνό οικισμό, σε πολλές τοπικές κοινότητες με πολύ παλιά σπίτια και δύσβατα σημεία. Επομένως, για να τελειώνουμε, το κλιμάκιο δεν θα φύγει από εκεί. Δύο. Το κλιμάκιο θέλει επισκευή. Επισκευή όπως θέλουν πολλά από τα σπίτια μας. Και στα δικά σας σπίτια κάπου μένετε θέλουν επισκευές. Επισκευές σε σοβάδες, επισκευές σε βαψίματα, επισκευές σε κοφώματα. Αυτό θα γίνει. Ώσπου να γίνει αυτό, δεν είναι δυνατόν οι επαγγελματίες του είδους, αξιωματικοί και απλοί πυροσβέστες, να μένουν σε ένα κοντέινερ. Το θεωρώ γελίο στην εποχή μας. Όσο διάστημα θέλουμε να το επισκευάσουμε, ένα μήνα, μισό μήνα, δύο μήνες, δυόμιση, πρέπει να μείνουν σε συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας και σε απόσταση αναπνοής από το κλιμάκιο και σε ένα κτίσμα το οποίο είναι κόσμημα για αυτή και τη δημοτική ενότητα και το οποίο ήταν σχεδόν έτοιμο. Γιατί κάποιος είπε ότι γιατί δεν δώσαμε τα λεφτά να το κάνουμε, να μείνουν λίγο στο κοντέι, να κοιμηθούν οι άνθρωποι, να πράξουν μέσα στην παγωνιά, απ' έξω λίγο σε κανένα διβάνι εκεί, να το φτιάξουμε έτσι, να μην πάνε και ξανά μέσα. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Διότι αυτό το κτίσμα στο οποίο θα πάνε ήταν σχεδόν έτοιμο, με αίθουσες, με υπνοδωμάτια, με δίπλα μία λάνα που μπαίνουν πάνω από 5-10 αυτοκίνητα της πυροσβεστικής, πολύ μεγάλα, και βέβαια γίνεται ανέξοδα σχεδόν με τις δικές μας δυνάμεις, με τη δική μας αυτοπιστασία. Όσο λοιπόν γίνονται αυτές οι δουλειές εκεί, οι επισκευές στην πλαγιά, θα μείνουν κάτω από συνθήκες ανθρώπινες οι όποιοι μείνουν εκεί και δεν θα μείνουν έξω όπως θέλουν κάποιοι. Και βέβαια μετά από αυτό θα
μετεγκατασταθούν και θα πάνε εκεί όπου ήταν και βέβαια θα πάνε σε ένα κτίσμα το οποίο θα είναι και αυτό όπως το επιθυμούν οι ίδιοι, αλλά και εμείς και οι συμπολίτες μας. Λοιπόν, κύριε Συνεργότη, συνεχίστε. Ναι. Τη δεύτερη ερώτησή μου. Εγώ καταλαβαίνω ότι υπάρχει πρόβλημα στο συγκεκριμένο κτίριο και πρέπει να φτιαχτεί. Αυτό ρώτησα. Στο πλωμάρι μέσα υπάρχει άλλος χώρος που μπορεί προσωρινά να στεγάσει το πυροσβεστικό κλιμάκιο? Χώρος κατάλληλος για να τη στεγάσει άμεσα δεν υπάρχει. Γιατί οι πυροσβέστες έχουν απέτηση να έχουν άμεση επαφή με τα αυτοκίνητά τους. Εδώ τους δώσαμε την παλιά την Alpha Bank και την διάδωσαν πίσω, κάνει αρνητική εισήγηση, ενώ είχαμε πάρει ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, διότι δεν έβλεπαν τα αυτοκίνητα τα οποία ήταν στα 15 μέτρα. Υπάρχει. Ωραία. Λοιπόν, τρίτο ερώτημα, κύριε Ζηριγότη. Αυτά τα δύο. Ωραία. Μην διευκρίνεστε να κάνω ότι οι εθελοντές από το 2000 στο Πλωμάρι μένουν σε ένα κτίριο και επιπρόσθετα πρόσφατα, σαν Δήμος, δώσατε ένα κοντέινερ. Έτσι λοιπόν και οι πυροσβέστες αυτή τη στιγμή μένουν στο κτίριο, χρησιμοποιούν και το κοντέινερ, το υπκίσκο που λέμε. Και έτσι λοιπόν δεν ισχύει αυτό ότι μένουν στον οικίσκο αυτή τη στιγμή οι πυροσβέστες. Και το άλλο λοιπόν θεωρώ ότι αφού λοιπόν είχε να γίνουν επισκευές στο κτίριο του Δήμου, να αδειάσει όλο, αφού λοιπόν το πυροσβεστικό κλιμάκιο θα πάει στην πλαγιά, και αφού λοιπόν επισκευαστεί όλο το κτίριο, να επιστραφούν τότε και όλες οι υπηρεσίες στο κτίριο. Έτσι, τώρα κύριε Μάλαμα, όπως καταλαβαίνετε, αυτού του είδους οι κουβέντες απέχουν από την πραγματικότητα, όπως ακριβώς το θέλει το πυροσβεστικό σώμα, όπως το θέλει οι ανάγκες της που εξυπηρετεί το κλιμάκιο και η πυροσβεστική, και όπως καταλαβαίνετε πρέπει να είμαστε λίγο λογικοί. Δεν θα κάνουμε τώρα λόγοι εκδίκησης αφού φεύγει το κλιμάκιο να φύγει όλο το κτίριο. Λοιπόν, προχωράμε τώρα. Η κυρία Χιωτέλη, άλλος. Ο κύριος Μαλιαρός, άλλος. Κυρία Τσιριγότη, ο κύριος Αστυρακάκης. Λοιπόν, κυρία Χιωτέλη, παρακαλώ. Λοιπόν, να ξεκινήσω σημειώνοντας αυτό που είπε και η Νίκη, ποιο είναι το θέμα της εισήγησης σήμερα. Δηλαδή, εμείς ήρθαμε να ψηφίσουμε σήμερα. Εμείς ήρθαμε να ψηφίσουμε αν θα μεταστεγαστεί στην πλαγιά το πυροσβεστικό κλιμάκιο. Ωραία. Αυτό είναι το θέμα μας. Το λέω για να το έχουμε στο νου μας. Ναι, μην βιάζεστε αν συμφωνήσετε μαζί μου. Γιατί έχει και αλλά. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Παναγιώτη μου, σε παρακαλώ. Πρόεδρε, σε παρακαλώ και σένα. Μπράβο. Ωραία. Λοιπόν. Δεν σε Παναγιωτέλα, έλα. Κυρία Χιωτέλη, ελάτε κι εσείς. Ελάτε γρήγορα να μπαίνουμε στο θέμα. Να τα καλύπτουμε. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν. Το κτίριο αυτό το συγκεκριμένο παρουσιάζει πρόβλημα εδώ και πάρα πολύ καιρό, δεν είναι τωρινό. Αν επιδεικνύετε το ζήλο που επιδείξατε να επισκευάσετε γρήγορα το κτίριο που βρήκατε στην πλαγιά και για το κτίριο αυτό που έχει νομίζω από το 21 πρόβλημα, δεν θα βρισκόμασταν σήμερα εδώ να συζητάμε για μεταστέγαση του κλιμακίου. Πολύ νωρίς είχαμε καθέσει ερώτημα ως παράταξη για την επισκευή αυτού του κτίριου, απάντηση δεν πήραμε. Το δεύτερο που θέλω να επισημάνω είναι, στην αρχή λοιπόν ακούσαμε ότι θα μεταστεγαστεί το κλιμάκιο για ένα μικρό διάστημα μέχρι που να χρειαστεί να γίνουν οι επισκευές. Καθώς προχωρούσε η συζήτηση, γιατί οι επισκευές δεν ήταν τίποτα σοβαρό, ήταν κάτι ρογμές στους τοίχους κτλ. Καθώς προχωρούσε η συζήτηση, αυτό το διάστημα φάνηκε να μεγαλώνει. Και επίσης να μεγαλώνει και η διαδικασία που, και να γίνεται πολύπλοκη που χρειάζεται για την επισκευή του, ενώ στην αρχή οι επισκευές ήταν απλές. Προχωρώντας ακόμα περισσότερο, πρέπει να παρατηρήσω ότι έχουμε εδώ μια εισήγηση η οποία περιέχει πολλά μας είπαν, τους είπαμε, εγώ διαβεβαιώνω γιατί με διαβεβαίωσαν,
Αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούμε να τα δεχτούμε ως στοιχεία μιας εισήγησης αυτά, διότι ό,τι δεν είναι γραπτό είναι εικασία. Άρα λοιπόν προχωράμε με τα στοιχεία της γραπτής εισήγησης. Το τρίτο που θέλω να πω είναι αφού λοιπόν το ίδιο το κλιμάκιο, το ίδιο έψυχο υλικό του κλιμακίου μας διαβεβαιώνει ότι υπάρχει πρόβλημα για το χώρο τον οποίο βρέθηκε στην πλαγιά, για τους λόγους που περιγράφηκαν δεν θέλω να τους ξαναπώ, μας διαβεβαιώνουν ότι για ένα μικρό διάστημα μπορούν να στεγαστούν εκεί. Το ερώτημα που μπαίνει εκεί που στεγάζονται τώρα προσωρινά, το ερώτημα που μπαίνει καθαρά είναι γιατί δεν δεχόμαστε αυτό που εκατεξοχήν αρμόδιοι και άνθρωποι του πεδίου μας διαβεβαιώνουν ότι μπορεί να λειτουργήσει και ψάχνουμε να βρούμε μία άλλη λύση. Επίσης, ακούσαμε σήμερα εδώ ξαφνικά και μια εκτίμηση για τη μελέτη. Θα χρειαστούν 200.000. 200.000 για μια μελέτη για να γίνουν επισκευές στους τοίχους, όπως ακούσαμε, που έχουν ραγίσματα και τέτοια. Και δεν ακούσαμε, έρχεται μια εισήγηση που λέει για λίγο διάστημα θα γίνει μετεστέγαση, γιατί θα γίνει επισκευή του κτηρίου, αλλά δεν είναι σε θέση οι εισηγητές να μας πούνε αν υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα, πόσο είναι αυτό το λίγο. Γιατί λίγο είναι και ένας μήνας, λίγο είναι και 6 μήνες, λίγο είναι και ένας χρόνος, λίγο είναι και 2 χρόνια. Αυτό το λίγο πόσο θα κρατήσει. Φαίνεται λοιπόν ότι υπάρχει μία προχειρότητα στην όλη διαδικασία, υπάρχει μία λογική, άντε να ξεμπερδεύουμε τώρα να λήξει το θέμα και βλέπουμε, γιατί ακούσαμε ότι δεν υπάρχουν και τα χρήματα για την επισκευή και για τη μελέτη. Άρα για πώς θα είναι λίγο το διάστημα αφού δεν υπάρχουν τα χρήματα. Υπάρχουν ή δεν υπάρχουν. Είναι μικρές οι ζημιές ή είναι μεγάλες οι ζημιές. Θέλει πολύ χρόνο ή θέλει λίγο χρόνο. Ας αποφασίσουν οι εισηγητές και ας μας πούνε και εμάς. Εν κατακλείδη λοιπόν και τελειώνοντας, εγώ αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι ότι η μεταφορά του κλιμακίου στην πλαγιά και αυτό που είπε ο κ. Μαμάκος και ένα έγγραφο που διαβάστηκε που μιλάει για την μείωση των θέσεων, μάλλον για την αύξηση κάποιων θέσεων στη Μυτιλίνη που χρειάζονται, που ισοδυναμούν με ένα κλιμάκιο σαν αυτό του Πλωμαρίου, όσον αφορά το πυροσβεστικό τώρα θέμα, όχι τους εθελοντές, εμένα μου δημιουργούν και ξέροντας και τη συνολική πολιτική που υπάρχει όλα αυτά τα χρόνια να μειώνονται στα χωριά και στις πόλεις, είτε αυτά είναι κλιμάκια πυροσβεστικά, είτε είναι ταχυδρομεία, είτε είναι τράπεζες, είτε είναι ό,τι. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει πολύ συγκεκριμένη μεθόδευση και σε αυτή τη μεθόδευση εμείς δεν πρέπει να είμαστε διευκολυντές. Με την έννοια αυτή, το αίτημα και η πρόταση που κατά τη γνώμη μας η παράταξη μας πρέπει να υιοθετηθεί σήμερα από το Δημοτικό Συμβούλιο είναι η άμεση επισκευή του κτηρίου, η προσωρινή παραμονή του κλιμακίου εκεί που στεγάζεται σήμερα και με αυτή τη λογική εμείς θα καταψηφίσουμε την πρόταση για μεταστέγαση, γιατί αυτή είναι η πρόταση σήμερα. Θα καταψηφίσουμε την πρόταση για μεταστέγαση και θα υπερψηφίσουμε την πρόταση για παραμονή εκεί που βρίσκεται και για γρήγορη επισκευή του κτηρίου, του Δημαρχείου, για να μπορέσει να εγκατασταθεί εκεί το κλιμάκιο. Αυτά. Μια κουβέντα μόνο, με όλα αυτά που είπατε, μια ευχή να κάνω. Εύχομαι να μην είστε η αιτία που θα κλείσει το κλιμάκιο από τη Δημοτική Ενότητα Πλωμαρίου. Και βάλτε το στο μυαλό σας, θυμηθείτε το αυτό που σας λέω. Ωραία. Λοιπόν, ο κύριος... Τώρα τι κάνετε, κύριε, με στοχοποιείτε, κύριε Δήμαρχε, με στοχοποιείτε. Κύριος... Εγώ έχω 4 ψήφους ως παράταξη, δεν μπορώ να καθορίσω τις αποφάσεις. Δική σας είναι η πίτα, δικά σας τα λάθη, δικά σας τα σωστά, δική σας και ευθύνη. Λοιπόν, ο κύριος Συρηγόπη. Στο τέος κόμμα που ανήκει, να μην κάνει καταγγελία στη Βουλή, αν θέλατε το κλιμάκιο να μείνει. Συρηγόπη. Έκανε η παράταξη πηξίδα καταγγελία στη Βουλή. Η κυρία Συρηγόπη. Είχε ζητήσει ο κύριος Μαλιαρός, επειδή είναι από την περιοχή, αν θέλετε να προηγηθεί, εμείς δεν έχουμε αντίρρηση. Δεν έχω πρόβλημα. Κανένα πρόβλημα. Όχι, Νίκη, μίλησε εσύ. Ωραία, λοιπόν. Δύο κουβέντες να βάλουμε. Καταρχάς,
Επειδή μας κάνει εντύπωση το πώς αλλάζουμε στάση σε μερικά λεπτά, πριν από λίγο συγχαίραμε τους εθελοντές που βοηθάνε στο έργο της κατάσβεσης και τα σχετικά, και καλά κάναμε, γιατί και οι εθελοντές βοηθάνε και πρέπει να βοηθάμε, και επειδή το κράτος σε τέτοια θέματα πολλές φορές είναι ανύπαρκτο, ο ίδιος ο λαός θα σώσει το λαό. Και από την άλλη λέμε, αυτό καταλαβαίνουμε από κάποιες τοποθετήσεις, ότι οι πυροσβέστες οι οποίοι διαμαρτυρήθηκαν για αξιοπρεπείς συνθήκες, διεκδικώντας αξιοπρεπείς συνθήκες στο χώρο εργασίας τους, ούτε λίγο ούτε πολύ έχουν άδικο και έπρεπε να μείνουν εκεί και να μην βγάλουν άχνα και να μην κινητοποιηθούν. Και μας είπατε εμέσως πλην σαφώς ότι κακώς ήρθε και το θέμα στη Βουλή. Οποιαδήποτε διαμαρτυρία δεν σημαίνει ότι είναι η αιτία για να κλείσει ένα πυροσβεστικό κλιμάκιο. Τα πυροσβεστικά κλιμάκια τα κλείνουν οι κυβερνήσεις σας, που τόσο καιρό τα απαξιώνουν, που δεν τα στελεχώνουν, που δεν προκυρήσουν θέσεις, που δεν προσλαμβάνουν κόσμο, που δεν χρηματοδοτούν σε μέσα και υλικοτεχνική υποδομή, που δεν έχουν ένα κρατικό κτίριο να στεγαστεί αξιοπρεπώς η πυροσβεστική υπηρεσία, και τη λύση τη δίνει ο Δήμος και ο εκάστοτε Δήμος, ο οποίος παραχωρεί το κτίριό του για να στεγαστεί το πυροσβεστικό κλιμάκιο. Αυτές είναι οι αιτίες λοιπόν που κλείνουν οι πυροσβεστικές υπηρεσίες και όχι οι εργαζόμενοι, οι οποίοι καταγγέλουν ή διαμαρτύρονται για συγκεκριμένες συνθήκες. Από τη συζήτηση που έγινε, αντιλαμβανόμαστε ότι και άποψη της Δημοτικής Αρχής είναι ότι το συγκεκριμένο κτίριο έχει προβλήματα. Ακούστηκε, χαρακτηριστικά θα αναφέρω ότι είναι ένα κτίριο από το 1972, που βλέπουμε στην εισήγηση ότι η επισκευή του έγινε τελευταία φορά το 1994 με βάση μια άδεια που εκδόθηκε. Από τότε μέχρι σήμερα καταλαβαίνουμε ότι δεν έγινε κάποια άλλη παρέμβαση σε ένα κτίριο που, όπως είπε ο κύριος Βατός, είναι πολύ δίπλα στη θάλασσα. Άρα καταλαβαίνουμε ότι και η άποψη του κύριου Βατού είναι ότι πρέπει να γίνουν εργασίες αυτές. Άλλωστε, μια μελέτη ύψους 200.000 ευρώ δεν σημαίνει σίγουρο ότι κάποια προβλήματα υπάρχουν. Εμείς δεν ξέρουμε αν είναι 200.000 το ποσό που χρειάζεται, δεν είμαστε ειδικοί για να το πούμε. Υπάρχει τεχνική υπηρεσία, υπάρχουν οι μηχανικοί του Δήμου, οι οποίοι μπορούν να κάνουν αυτοψία, να κάνουν μια μελέτη και να μας δώσουν ένα κοστολόγιο των συγκεκριμένων εργασιών. Αν ανοίξει κουβέντα και για το υπόλοιπο κτίριο, και το υπόλοιπο κτίριο θέλει επισκευές, όποιος το έχει επισκεφτεί βλέπει ότι χρειάζονται παρεμβάσεις, όπως και σε όλα τα δημοτικά κτίρια που πρέπει να ελέγχονται και να ανακαινίζονται και να είναι αξιοπρεπή και ασφαλή. Πάμε στο διατάφτα. Αυτή τη στιγμή, όπως είναι ο χώρος, καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορεί να στεγάσει την πυροσβεστική υπηρεσία αν δεν γίνουν επιδιορθώσεις. Και το πρώτο που πρέπει να συζητάμε είναι να γίνουν επιδιορθώσεις. Είτε στεγάζεται η πυροσβεστική υπηρεσία είτε όχι, πρέπει το δημοτικό κτίριο να είναι ασφαλές και αξιοπρεπές για οποιονδήποτε στεγάζεται μέσα εκεί. Ένα δεύτερο. Εμείς σήμερα δεν συζητάμε για το πού θα μεταστεγαστεί η πυροσβεστική υπηρεσία. Αυτό δεν είναι δική μας αρμοδιότητα, καταλαβαίνουμε εμείς. Με βάση αυτό που γράφει η εισήγηση πάντα και αυτό που διαβάζουμε μπροστά μας, αυτό που μας ζητάτε μας να εγγράφω, σε πάση περιπτώσει να αποφασίσουμε, είναι αν παραχωρούμε δωρεάν τη χρήση του δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στην πλαγιά. Και εμείς δεν έχουμε πρόβλημα ως παράταξη να συμφωνήσουμε στο να παραχωρηθεί το κτίριο στην πλαγιά, εφόσον όμως υπάρχει διαβεβαίωση ότι δεν υπάρχει άλλο κτίριο που να επαρκεί ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες της πυροσβεστικής υπηρεσίας μέσα στο πλωμάρι και να είναι κατάλληλο για να προσωρινά φιλοξενήσει μέχρι να βρεθεί το καταλληλότερο κτίριο για να πάει η πυροσβεστική υπηρεσία. Θεωρούμε ότι σαν Δημοτικό Συμβούλιο, αν μας καίει τόσο πολύ το θέμα να μην κλείσει το πυροσβεστικό κλιμάκιο στο πλωμάρι, θα είναι πρώτο να απαιτήσουμε εδώ και τώρα να στελεχωθεί. Δεύτερο, να καλυφθούν όλες του οι ανάγκες και στα τεχνικά ζητήματα σε μέσα που θα είναι ικανά για να μπορούν οι πυροσβέστες να δουλέψουν, να κάνουν τη δουλειά τους, να γίνουν προσλήψεις, να στελεχωθεί επαρκώς και φυσικά να βρεθεί το καταλληλότερο κτίριο για να στεγάσετε συγκεκριμένες υπηρεσίες. Από εκεί και πέρα, το να συζητάμε πάρα πολλές κουβέντες χωρίς να καταλήγουμε κάπου δεν έχει νόημα. Καλούμαστε να αποφασίσουμε και συγκεκριμένα πράγματα σήμερα. Επαναλαμβάνω όμως ότι είναι πάρα πολύ άστοχο να στοχοποιούνται εργαζόμενοι οι οποίοι διεκδικούν, γιατί θεωρείται ότι μπορεί αυτό να γίνει αιτία για να κλείσει ένα πυροσβεστικό κλιμάκιο. Επαναλάβαμε ότι ποιες είναι οι αιτίες και είστε υπόλογοι όλοι εδώ. Επειδή αναφέρθηκαν διάφορα, αναφέρθηκε ότι έχουν μετακυλιστεί και αρμοδιότητες στους Δήμους.
οι αρμοδιότητες όσον αφορά τη λειτουργία της πυροσβεστικής υπηρεσίας και των κλιμακίων κτλ. Ανήκουν στο Υπουργείο. Τα λειτουργικά τους, τα πάντα. Τα πάντα. Οι Δήμοι διαχρονικά, και το κάναμε πάντα και ο κύριος Βατός θυμάται, αυτή τη δεκαετία είχαμε το 10, το 10 και μετά είχαμε συνδράμει πάρα πολύ στο κλιμάκιο αυτό. Οι Δήμοι διαχρονικά παραχωρούν κτίρια σε υπηρεσίες προκειμένου να στεγαστούν όταν κριθεί απαραίτητο, είτε πρόκειται για αστυνομικά τμήματα, είτε για πυροσβεστικά κλιμάκια κτλ., ότι πρέπει να είναι σε κάποιες περιοχές. Και αυτό κάναμε και αυτό κάνει τώρα και ο Δήμος και αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο που παραχωρεί και αυτό το χώρο στην πλαγιά. Τώρα, είναι θέμα πολιτικής απόφασης, Δήμαρχε, και πρέπει να το δούμε σοβαρά και με επιχειρήματα να επιδιώξουμε, όχι σας τάξαν και σας διαβεβαιώσαν, είναι θέμα πολιτικής απόφασης. Δεν είναι θέμα υπηρεσιακών παραγόντων, είπε ο στρατηγός της πυροσβεστικής το τάδε και το παρατάδε. Το Υπουργείο πρέπει εγγράφως να μας διαβεβαιώσει ότι είναι πολιτική του να παραμείνει το κλιμάκιο στο Πλωμάρι και να σας πω κάτι, έχουμε όλα τα επιχειρήματα. Οι υπηρεσίες, η κατεύθυνση είναι εδώ και χρόνια για την αποκέντρωση των υπηρεσιών. Μία πυροσβεστική, αν δεν τους χρειάζεται να τους πάρει από το Πλωμάρι και να τους χρησιμοποιήσει ως διοικητικούς υπαλλήλους, αλλά θέλει να τους χρησιμοποιεί επιχειρησιακά, βολεύει να υπάρχει το κλιμάκιο στο Πλωμάρι, διότι καλύπτει μια τεράστια περιοχή, έτσι, όπως και σε άλλες περιοχές του νησιού, η οποία έχει ανάγκη υποστήριξης, λόγω και του φυσικού περιβάλλοντος, έτσι δεν είναι. Άρα λοιπόν, συμφωνούμε, Δήμαρχε, θέλει εγγράφως να πιστοποιήσουν ότι αυτό θα παραμείνει στο Πλωμάρι, διότι έτσι είναι και χρήσιμο και για το ίδιο το σώμα, το πυροσβεστικό σώμα, αλλά και για την περιοχή. Αυτά ήθελα να πω, δεν μας ενδιαφέρει και εμάς αν προσωρινά θα στεγαστούν στην πλαγιά ή μέσα στο Πλωμάρι. Βέβαια, εγώ καταλαβαίνω τους φόβους και της εθελοντικής ομάδας, διότι κάτι που απομακρύνεται από το χώρο, πολύ εύκολα, ξέρετε, βρίσκουν και ένα πρόσχημα και δεν ξαναγυρίζει πίσω. Ας το δούμε, ας το δούμε προσεκτικά. Εμείς δεν έχουμε αντίρρηση, αρκεί να επισκευαστεί το κτίριο που στεγαζόταν μέχρι τώρα. Μια λέξη πάνω σε αυτά που είπε ο Κώστας. Καλά τα είπες, μόνο σε ένα σημείο να σου πω ότι εκ του νόμου ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να δώσει σε εθελοντικό πυροσβεστικό κλιμάκιο στέγη. Είναι νόμος αυτό. Επομένως δεν είναι μόνο εάν θέλουμε ή στη βούλησή μας, είναι νομοθετημένο, επομένως έχουμε καθήκον και να το κάνουμε και αυτό θέλουμε να κάνουμε. Κύριος Μανταρός. Λοιπόν, θα συνεχίσω από εκεί που τελείωσε ο κύριος Αστυρακάκης. Ό,τι φεύγει δεν ξανάρχεται. Το έχουμε βιώσει με την εφορία, με το ΙΚΑ, με το Τάγμα Εθνοφυλακής, με τις τράπεζες, τη ΔΕΗ και τον ΟΤΕ. Λοιπόν, όλα αυτά έχουν να κάνουν με το γενικότερο πλαίσιο εγκατάλειψης και παραμέλησης των δημοτικών κτηρίων, όπως το ελαιοτριβείο στο Έσο Πάπας που προοριζόταν για ναυτικό μουσείο, το γνωστό ραφινερί. Σε κακή κατάσταση είναι και το λογογραφικό μουσείο. Το μόνο που επισκευάζεται αυτή τη στιγμή είναι το παλιό σαπουνοπείο, το Πολύκεντρο. Λοιπόν, αυτή η παραμέληση και η εγκατάλειψη είναι ευθύνη των δημοτικών αρχών. Σας πρόλαβαν για ακόμα μία φορά εξελίξεις. Σας είχαμε κάνει ερώτηση μετά το σεισμό του Φεβρουαρίου του 2021, γιατί τότε είχαν βγει έξω οι υπάλληλοι του Δήμου. Για δύο μέρες δεν εργαζόντουσαν στο Δημαρχιακό Μέγαρο. Και τότε ο κύριος Δημής μας είχε απαντήσει ότι χρειάζεται μία μελέτη 300.000 ευρώ. Διαχρονικό αίτημα της τοπικής κοινότητας είναι να εξοραϊστεί και να επισκευαστεί το κτίριο. Υπάρχουν δύο μελέτες, του κυρίου Θοδωρίδη και της κυρίας Κουτσκουδή, η οποία ενδεχομένως να χρειάζεται μία επικαιροποίηση. Εντάξει, θα το πείτε αν θέλετε μετά, επειδή δικό σας ημερών ήταν, κύριε Μαμάκο, νομίζω. Αλλά δεν έχει να κάνει με την στατικότητα αυτό. Αλλά αν είχατε ξεκινήσει να επισκευάζετε όλα αυτά που περιγράψαμε, τις κολόνες, λείπουν κάποια κουφώματα τα οποία έχουν καλυφθεί με ξύλινα πάνελ. Και όπως είπα, μάλλον όπως αναφέραν και κάποιοι συνάδελφοι, θα έπρεπε να είναι εδώ εκπρόσωπος της πυροσβεστικής για να θέσουμε κάποιες ερωτήσεις,
όσον αφορά τη δύναμη που έχει το κλιμάκιο, γιατί εύλογα ανησυχεί ο κόσμος, διότι, για παράδειγμα, όταν ξεκίνησε το αεροδρόμιο της Fraport, κάποιοι πυροσβέστες μετατέθηκαν εκεί και τώρα έχει συνδεθεί με την λειτουργία του νέου ΚΙΤ στη Βάστρια η ανάγκη που υπάρχει εκεί προφανώς για στελέχωση με πυροσβεστικές δυνάμεις. Έχει συνδεθεί με την πιθανή υποβάθμιση ή τη φυγή του κλιμακίου πλωμαρίου. Δεν, κύριε Τσακίρη, αφήστε να τελειώσουμε και σχολιάζετε μετά. Λοιπόν, αφήσατε, σας πρόλαβαν οι εξελίξεις και δυστυχώς αυτή τη στιγμή πρέπει να ξεκινήσουν άμεσα εργασίες στο Δημαρχιακό Μέγαρο. Δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Δείτε τι θα κάνετε, γιατί στην τοπική κοινότητα τα χρονοδιαγράμματα που ακούστηκαν ήταν για 1η Ιουνίου ή τέλος Δεκεμβρίου. Θα μας πιάσει αντιπυρική περίοδος και ενδεχομένως να είμαστε υποστελεχωμένοι. Ναι, να πω και εγώ πριν από σας, κύριε Τζημί. Εγώ θέλω να συνοψίσω λιγάκι για να καταλάβει, έτσι, να το καταλάβω εγώ έτσι όπως θα το εκφράσω, για να το καταλάβει και ο κόσμος που θα μας βλέπει από τηλεοράσεως. Ουσιαστικά, γιατί πραγματικά το θέμα δεν το παρακολούθησα από την αρχή και θέλησα με ενδιαφέρον να δω οτιδήποτε υπόθηκε εδώ για να καταλάβουμε τι συζητάμε σήμερα. Καταρχήν να εξηγήσουμε σε όλους ότι το αν θα επιλέξει να μένει στο συγκεκριμένο χώρο η πυροσβεστική όχι είναι θέμα δικό της. Δεν μπορούμε εμείς να επηρεάσουμε τις αποφάσεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Καλώς κακώς η πυροσβεστική υπηρεσία έθεσε, καλώς εγώ θα πω, ότι όντως οι συνθήκες δεν είναι κατάλληλες για τους εργαζόμενους στο συγκεκριμένο κτίριο. Και έθεσε από την πίσω πόρτα ένα θέμα ότι πρέπει να φύγει από το συγκεκριμένο κτίριο. Έχουμε τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, ο οποίος λέει ότι δεν υπάρχει χώρος κατάλληλος στο πλωμάρι να στεγάσει άμεσα τις υπηρεσίες της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Και έχουμε και το πυροσβεστικό κλιμάκιο που πολύ σωστά δυσπιστεί ότι σε περίπτωση που φύγει η πυροσβεστική από το πλωμάρι μπορεί και να μην γυρίσει ποτέ πίσω. Τι έπρεπε να κάνει η Δημοτική Αρχή? Η Δημοτική Αρχή έπρεπε σε αυτό το πρόβλημα το οποίο ανέκυψε μέσα από κάποιες καταγγελίες από την πίσω πόρτα πάλι, διότι όταν έρχεται ο επίσημος φορέας του κράτους και γνωματεύει με υπογραφή και με σφραγίδα ότι το συγκεκριμένο κτίριο δεν έχει πρόβλημα στατικότητας και δεν είναι επικίνδυνο και παρά τα αυτά δημιουργείται ζήτημα ότι πρέπει να φύγουν οι υπηρεσίες από εκεί, καταλαβαίνετε ότι εκεί υπάρχει μια διάσταση του ρεαλισμού και της πραγματικότητας. Ποιος λέει αλήθεια, οι επίσημοι επιστήμονες ή αυτοί που κάνουν πολιτική? Συνήθως έχουν αυτοί που είναι οι επιστήμονες. Εδώ λοιπόν δεν υπήρχε η αδύρυτη ανάγκη αυτό που ήθελε να δημιουργήσει το πρόβλημα ο κόσμος που είχε μέσα από εκεί μια πολιτική σκοπιμότητα, δηλαδή να φύγουν μια ώρα αρχίτερα από το κτίριο, γιατί το κτίριο είναι επικίνδυνο. Άρα η Δημοτική Αρχή δεν είχε λόγο να κενεώσει αύριο το πρωί το κτίριο και να κάνει τις εργασίες. Έπρεπε να βρει τα κατάλληλα κονδύλια και σε χρόνο που θα επέλεγε να γίνει με το δικό της τρόπο η επισκευή του κτιρίου. Έρχεται μια δεδομένη στιγμή μετά από αυτή την επερώτηση της Βουλής και μέσα από αυτή τη διαδικασία η πυροσβεστική και θέτει ζήτημα ότι πρέπει να φύγω. Και έρχεται ο Δήμος και λέει ότι για να μην φύγεις θα σου δώσω μια εναλλακτική. Να πας 2 χιλιόμετρα, 4 χιλιόμετρα παρακάτω μέχρι να τελειώσω εγώ τις επισκευές που δεν έχει να κάνει με θέμα στατικότητας και να επανέλθει πίσω. Και έρχεται η πυροσβεστική και λέει ναι, κάν το. Και το κάνει άμεσα. Τι έπρεπε να κάνει δηλαδή παραπάνω ο Δήμος από το να λέμε ότι έπρεπε να τους διώξουμε, να αποδεχτούμε ότι υπάρχει πρόβλημα στατικότητας στο κτίριο, να μπούμε σε μια ατέρμονη διαδικασία επισκευών χωρίς χρήματα και χωρίς να έχουμε τη δυνατότητα και χωρίς να υπάρχει και μια επιστημονική δεοντολογία ότι δικαιολογείται κάτι τέτοιο. Άρα λοιπόν το να συζητάμε σήμερα ότι υπάρχει ολιγορία ή ευθύνη της Δημοτικής Αρχής, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή αδικούμε τους αυτούς μας, διότι πολύ πολύ θέλουμε όλες οι υπηρεσίες να είναι εκεί, αλλά βλέπετε ότι ο ρόλος του Δήμου είναι πεπερασμένος. Δεν μπορεί να εκβιάσει την πυροσβεστική υπηρεσία να μείνει εκεί. Η πυροσβεστική υπηρεσία μπορεί να φύγει και έχει το δυνατότητα να φύγει. Και θα θέλαμε να μην φύγει και κάνουμε εναλλακτικές κινήσεις να μην φύγει. Έρχεται και λέει το κλιμάκι ότι ξέρετε, ας μείνουν εκεί να κάνουμε κάποιες ψευτοεργασίες ή τις εργασίες αυτές και να μένουν σε κοντέινερ.
Και έρχεται η πυροσβεστική και λέγω δεν το δέχομαι. Εγώ θέλω να έχω κανονικές, ευπρεπείς υπηρεσίες που να στεγάζονται, κτηριακές. Και κάνουμε αυτό το οποίο είναι αυτονόητο. Να πάμε κάπου ώστε να στεγάσουμε τον κόσμο εκεί μέχρι να τελειώσουν αυτές οι εργασίες και μετά να επιστρέψουν πίσω. Εάν όντως, κύριοι συνάδελφοι, η πυροσβεστική δεν επιστρέψει, δεν θα είναι ευθύνη του Δήμου. Θα είναι ευθύνη της πυροσβεστικής. Και εμείς θα ορθώσουμε το ανάστημά μας μαζί με το πυροσβεστικό κλιμάκιο να πετύσουμε αυτό που επιβάλλει το αντικείμενο της πυροσβεστικής, να παρέχει υπηρεσίες κοντά εκεί που υπάρχει πρόβλημα. Εννοείται ότι δεν είναι σωστό να ξεκινάει από τη Μυτιλήνη το πυροσβεστικό για να πάει στο Πλωμάρι. Και δεν θα το τολμήσουν να το κάνουν. Αλλά μην καθόμαστε και λέμε τώρα ότι υπάρχει ζήτημα πολιτικό ή ζήτημα που βαρύνει τη Δημοτική Αρχή. Υπήρχε ένα αντικειμενικό πρόβλημα, έγιναν οι αναγκαίες κινήσεις. Ξέρουμε πολύ καλά ότι θα βολεύονταν πολύ η πυροσβεστική να έφευγε από το Πλωμάρι. Δεν θα το επιτρέψουμε να φύγει από το Πλωμάρι. Θα τελειώσουν οι εργασίες όσο χρειαστεί με βάση τις νόμιμες διαδικασίες για να γίνει η επισκευή του κτηρίου και μετά πλέον θα σταματήσουν και οι δικαιολογίες από όλους, έτσι ώστε να επιστρέψει πίσω η πυροσβεστική και το κλιμάκιο σε ένα σωστό κτίριο, αισθητικά αναβαθμισμένο, ασφαλές όπως είναι και τώρα, για να μπορέσει να μείνει για πάντα η πυροσβεστική και το κλιμάκιο στο Πλωμάρι. Κύριε Τζιμή. Είναι πριν ολοκληρώσει και κλείσει ο κύριος εισηγητής, ο κύριος Βατός, τρία πράγματα θα επισημάνω. Όπως είπε ο Πρόεδρος, είναι αδύρετη η ανάγκη να μετεσταγαστεί το πυροσβεστικό κλιμάκιο στην Πλαγιά. Δεν είναι μεγάλο το ζήτημα. Το ίδιο συνέβη και στο παρελθόν, στην Καλονή, μεταφέρθηκε στα Δάφια, όπου έμεινε καλύτερα, θεώρησαν οι πυροσβέστες και έμειναν στα Δάφια. Όμως εμείς ταυτόχρονα σας λέω ότι δεν ολιγορήσαμε ως Δημοτική Αρχή από τότε που αναλάβαμε την διακυβέρνηση αυτού του τόπου, να το πω έτσι. Απεναντίας, και μπορεί να το επιβεβαιώσει, αψευδέστερος μάρτυρας είναι τόσο ο πρόεδρος της κοινότητας Πλωμαρίου όσο και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, ο χωρικός, ότι τρία μελετητικά γραφεία επισκέφθηκαν το Πλωμάρι ώστε να κάνουμε στατική και να αξιοποιήσουμε όσο το δυνατόν την αρχιτεκτονική μελέτη που εκπονήθηκε επί ημερών Μαμάκου ή Βαρβαγιάννη, δεν θυμάμαι ποιος, του Μαμάκου, να την αξιοποιήσουμε. Δεν υπάρχει άλλη μελέτη, μόνο αυτή της κυρίας Κουσκούδη. Λοιπόν, δεν υπάρχει στα γραφεία μας, δεν υπάρχει. Λοιπόν, δεν υπάρχει. Τώρα ξέρουμε. Λοιπόν, ως εκ τούτου λοιπόν είδαμε, επισκέφτηκαν τα μελετητικά γραφεία να δουν κατά πόσο μπορούμε να αναθέσουμε απευθείας. Γιατί θα σας πω απευθείας. Είδαν όμως ότι το όριο που είναι για μελέτες είναι 30.000 οι απευθείας μελέτη, δεν τους ικανοποιούσαν, θέλαν τα διπλάσια και τα τρία γραφεία. Ένα ντόπιο και δύο των Αθηνών, μάλιστα με το ήπιαμε και ούζο στη συνέχεια στο Πλωμάρι που πήγαμε, έτσι για να το πω. Το ξέρουν. Όμως, αναγκαζόμαστε να πάμε σε ανοιχτή δημοπρασία των μελετών. Εκεί, σύμφωνα με τις προεκτιμόμενες αμοιβές, τόσο για αρχιτεκτονική που θέλουν μια τροποποίηση, λένε οι πλωμαρίτες, εγώ νομίζω ότι είναι άριστη η αρχιτεκτονική μελέτη και η τεχνική υπηρεσία τη θεωρεί άριστη την αρχιτεκτονική μελέτη της κυρίας Κουτσκουδή. Στατική μελέτη είναι το ποσό τουλάχιστον πάνω από 150.000, μόνο στατική μελέτη, να το δώσουμε έξω, ώστε, ακούστε πρώτα να ολοκληρώσω, ώστε να
γίνει δημοπρασία που μπορεί να πάει στα 70-60 με την έκπτωση. Όμως αυτές είναι οι προεκτιμόμενες αμοιβές. Γιατί το κάνουμε αυτό, γιατί προσπαθήσαμε να δώσουμε απευθείας ανάθεση για να μπορέσουμε να το εντάξουμε σε πρόγραμμα όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε, δεν ολιγορήσαμε καθόλου. Δεν μπορέσαμε να βρούμε κάποιον με 30.000 να μας κάνει τη στατική μελέτη. Και μάλλον προσανατολιζόμαστε στην άλλη, στην διαδικασία η οποία είναι χρονοβόρα και την απεύχομαι. Γιατί όμως δεν φτιάξαμε τόσο καιρό, δεν επισκευάσαμε το κτίριο? Γιατί θεωρούσαμε ότι αν δεχόταν να έκανε κάποιο στατική μελέτη, να και σύμφωνα με τη στατική μελέτη να επισκευάσουμε πλήρως για να, το κτίριο, ώστε να μην γκρεμίζουμε και ξαναφτιάχνουμε. Αυτή ήταν η λογική μας. Μας πρόλαβαν λοιπόν οι εξελίξεις, κύριε Πρόεδρε, μιλούσατε τόση ώρα, αφήστε με, μας πρόλαβαν οι εξελίξεις και δυστυχώς είχαμε αυτή την εξέλιξη. Κύριε Βατέ. Επειδή ένιωσα έτσι θυγμένος από κάποιες τοποθετήσεις, όπως για παράδειγμα της κυρίας Χιωτέλη, όπου ούτε λίγο ούτε πολύ μίλησε για την απόλυτη ασάφεια, θέλω να γίνω πιο συγκεκριμένος για να μην αιωρούνται κάποια πράγματα. Πράγματι σήμερα, το είπε και η Νίκη, κουβεντιάζουμε σαν 10 θέμα παραχώρηση χρήσης δημοτικού κτηρίου στη Δημοτική Κοινότητα Πλαγιάς. Αυτό λέει το 10 θέμα μας σήμερα για τη στέγαση του πυροσβεστικού κλιμακίου. Αυτό κουβεντιάζουμε. Τα άλλα τα κουβεντιάζουμε γιατί κατά κύριο λόγο πολιτική σημαίνει διαχείριση μιας πραγματικότητας όποια και αν είναι αυτή. Και οφείλουμε να τη διαχειριζόμαστε στις διαστάσεις που είναι. Και επειδή τόλμησα να πω ένα νούμερο για τη στατική μελέτη, δεν το είπα για να μπερδέψω. Το κολυμβητήριό μας εδώ, είχα την τύχη να συνομιλώ με τον κύριο Σπυράκο, ο οποίος είναι καθηγητής του Μετσόβιου. Και βέβαια, κατά την προσωπική μου τεχνική άποψη, τα στατικά προβλήματα που έχει το κολυμβητήριο είναι πολύ μικρότερα, δεδομένου ότι ο όγκος του και διαφορετικός είναι και, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι όπως είναι το κτίριο του Πλωμαρίου. Και τότε η αμοιβή ήταν αυτή τη τάξη. Έτσι, για να δείτε γιατί το είπαμε. Είπε και ο κύριος Τζιμής, προφανώς, μακάρι να είχαμε τη δυνατότητα η ίδια η τεχνική υπηρεσία, η δική μας, να μπορούσε να καλύψει επιστημονικά. Δεν θα το κάνουν και δικαίως δεν θα το κάνουν, πέρα από το ότι είναι φορτωμένοι άνθρωποι. Την ώρα που βγαίνει στο ελεύθερο επάγγελμα, επιζητήσε εξειδικευμένα πτυχία. Βάζουμε λοιπόν ένα τέτοιο νούμερο. Αυτό το νούμερο θέλει διαγωνισμούς, θέλει να βρούμε και τα χρήματα. Οι εργασίες οι οποίες θα γίνουν, επειδή πολλή κουβέντα γίνεται για τις αρχιτεκτονικές μελέτες. Εγώ και η Βίκη Κουτσκουδή και ο Παναγιώτης Θεοδωρίδης, προσωπική μου φίλη και εξαίρετη αρχιτέκτονες. Άλλο η αρχιτεκτονική μελέτη και άλλο η στατική. Γιατί με τη στατική και την αρχιτεκτονική θα προκύψει μια προμέτρηση και ένας προϋπολογισμός. Υπάρχει κανένα τέτοιο νούμερο? Ακούσατε εσείς από κανέναν? Προφανώς όχι. Δεν υπάρχει μελέτη που εν τέλει να μην έχει ένα νούμερο από κάτω που να λέει 1.015.000 ευρώ. Τι, υπάρχει μελέτη. Ωραία ακούγονται αυτά στο καφενείο. Όταν πας να το βγάλεις σε δημοπρασία, τότε θα δούμε πόσα πει διαβάσει ο Λάκος. Θα φας άλλες 50 ενστάσεις και θα φας και άλλο 1,5 χρόνο. Εάν το κάνεις και απευθείας, που δεν μπορείς γιατί το όριο είναι μικρό, πρώτον δεν μπορείς να καλύψεις το πρόβλημα και δεύτερον μπορεί να ακούσεις ότι πήρες και 10 μίζες. Εδώ δεν μπορούμε να νοικιάσουμε ένα χώρο στην Αγιάσο και κοντεύουμε να πάμε να βρούμε στον Άρη τον πλανήτη και κάνουμε 2 ώρες κουβέντα, πόσο μάλλον τούτα τα ζητήματα. Γιατί δεν είμαστε ρεαλιστές? Το πρόβλημα είναι διαχρονικό. Κάναμε ποτέ αυτοκριτική με τη Λινή γιατί δεν έχουμε δημοτικό κτίριο? Εγώ την κάνω στους συναδέλφους και φίλους μου. Έτυχε ένα κτίριο έτσι να έχει προβλήματα. Γιατί τόσα χρόνια? Έχετε την εντύπωση ότι οι δημοτικές αρχές δεν ήθελαν να το φτιάξουν? Ήθελαν, αλλά να τα προβλήματα. Τώρα γιατί δημιουργήθηκε? Γιατί κάποιοι λαϊκίσαν.
Κάποιοι υπερέβαλαν. Δεν το έκαναν από ενδιαφέρον για το κτίριο. Γιατί θα το έκαναν και τα προηγούμενα χρόνια. Περίμεναν την αφορμή μέσα από το πυροσβεστικό κλιμάκιο για να το κάνουν αυτό. Ωραία, ωραία κύριε. Λοιπόν, η άποψή μου είναι να γίνει άμεσα η επισκευή. Δεν είναι ζήτημα πολιτικής εκμετάλλευσης. Είναι ζήτημα συνεννόησης. Όλοι μαζί σε αυτή τη συγκυρία να κάνουμε την απλή επισκευή. Το είπαμε πριν στην τοποθέτηση. Να ροκανίσουμε το χρόνο για να κάνουμε τα υπόλοιπα που είναι υποχρέωσή μας και να κρατήσουμε την προσβεστική τόπο δήμαρχος. Δεν θα φύγει. Και ο κύριος Βαρβαγιάννης είπε ότι του υποσχέθηκαν. Δεν του έδωσαν χαρτί, προφανώς. Δεν θα το έδινα κι εγώ αν ήμουν διοικητής της πυροσβεστικής και είχα άλλα στο κεφάλι μου ή άλλα μου έλεγαν οι ανώτεροι μας. Απλά είναι τα πράγματα. Αγαπητέ κύριε Βατέ και κύριε Τζιμί, επειδή το θέμα τυχαίνει να είναι στον τόπο μου, θα απαιτήσω αυτό να γίνει άμεσα. Δηλαδή να γίνει η επισκευή, μια άμεση επισκευή του κτηρίου. Για να έχουμε τον τόπο να πούμε ξαναλάτε πίσω. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, ψηφίζουμε κύριοι. Ψηφίζουμε, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, ποιοι ψηφίζουν κατά. Ποιοι ψηφίζουν λευκό. Η παράταξη κυρίως Σιωτέλη και ο κύριος Ανδριώτης. Και ποιοι ψηφίζουν υπέρ, οι υπόλοιποι.